Λοιπόν, ένα newcomer κορίτσι, μόλις ήρθες. Η ζωή και η γεύμα. Ελάτε κοντά μου. Λοιπόν, τρία top models απέναντί μου, όμως δύο φωτογραφίες στα χέρια μου. Ρινάκη, πώς αισθάνεσαι που είσαι εδώ? Εντάξει, δεν είναι και ότι πιο όμορφο. Δεν με βοήθησε πολύ το προπ, όμως ούτε εγώ το βοήθησα αρκετά. Ωραία, τι θα άλλαζες? Θα έκανα πιο πολύ chin up για να φανεί ο λαιμός μου. Okay. Θα έκλεινα λίγο το στόμα να μην φαίνεται τόσο δραματικό. Και θα έδινα περισσότερη σημασία σε εκείνα τα αντικείμενα που είχα να φάνουν πιο κομψά, επειδή είμαστε βασίλισσες. Ωραία, ωραία μου τα λες. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε επώδυνο, επώδυνο το να βλέπω τη ζωή και τη γεύα στον πότο, γιατί δεν ήθελα να φύγει καμία. Ήμουν απλά με τη φωτογραφία μου, έτσι, και έβλεπα απλά από το άνοιγμα που κάνει το καπέλο μου και η φωτογραφία έτσι. Με ένα μάτι, σαν να βλέπω θρίλερ. Ζωή και γεύα. Έχετε διαφορετικά θέματα η καθεμιά. Ένα κοινό παρονομαστή που βρίσκω και βλέπω εγώ απέναντί μου είναι λιγάκι το κομμάτι της αυτοπεποίθησης. Σαν να μην πιστεύετε στον εαυτό σας. Είναι έτσι, ζωή? Δεν είναι ότι δεν πιστεύω, απλά επειδή νιώθω ότι σας απογοητεύω, με ρίχνει αυτό. Εννοείται ότι προσπαθώ να δυναμώσω κι εγώ, σας ακούω πάντα και προσπαθώ να τα διορθώσω. Απλά το ότι έχω εμπειρία και ότι περιμένατε πολλά από μένα, αυτό κατευθείαν κάπως με άγχωσε. Πολύ το προσπαθώ, το προσπαθώ, το προσπαθώ. Δεν λειτουργεί σωστά. Γεύα. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής με έχετε μάθει προσωπικά. Κομμάτια του confidence και ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα. Και είμαι σε φάση fake it till you make it. Και μερικές φορές νιώσω ότι I'm faking it, αλλά όντως ξεκινάω να το νιώσω ότι ναι, είμαι confident. Ναι, δεν ξέρω τώρα αν είσαι confident, if you fake it till you make it. Δεν ξέρω όλα αυτά που μου λες, γιατί είναι απλά λόγια. Ναι, το ξέρω. Στην πράξη δεν φαίνεις αποτέλεσμα. Ζωή, γιατί να μείνεις εσύ και να φύγει για Σεμάι. Γιατί το θέλω, γιατί πιστεύω ότι το θέλω περισσότερο. Και η Γεύα το θέλει, και εσύ το θέλεις, και εγώ το θέλω, και όλοι το θέλουν. Εμείς σε ποια από τις δύο πρέπει να επενδύσουμε, ζωή? Θεωρώ ότι είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ, σε αυτήν τη θέση. Και είσαι η πρώτη που έφυγες και πήγες μέσα και καθόσουν για ώρα. Δεν ήταν ότι καθόμουν, δεν ήμουν καλά. Ήταν η διασώστρια μαζί μου και δεν μπορούσα να σηκωστώ να έρθω. Δεν ήταν ότι έφυγα επειδή απλά ήθελα να φύγω. Λοιπόν, έχω μία φωτογραφία στα χέρια μου, για να μην μακρηγορούμε. Αυτή που θα γυρίσει σπίτι στο GNT με τα κορίτσια. Είναι για τελευταία φορά η ζωή. Εννοείται, δεν μου άρεσε καθόλου. Αλλά από την άλλη είμαι πολύ πεισματάρα. Και θέλω να τους αποδείξω ότι μπορώ να τα καταφέρω και θέλω να τα πάω πολύ καλά στην επόμενη δοκιμασία. Μπορείς να κάνεις πράγματα, πρέπει λίγο να τα βρεις με τον εαυτό σου. Ηρέμησε, μπορεί να μην σου πηγαίνει το παιχνίδι. Αυτό που περίμενα να φτάσω πολύ πιο μακριά. Περίμενα τελικό. Πίστευα ότι θα μπορώ. Πίστευα ότι έτσι πρέπει να γίνει. Μπορώ όμως τίποτα. Back to reality. Και αυτό που μου τραβάζει τόσο πολύ είναι reality. Όντως πρώτη φορά για πολύ καιρό ήμουν τόσο χαρούμενη. Διαβαλικόμαστε πόσο... πάρα πολύ που φεύγεις. Μακάρι και ελπίζω να ξαναβρεθούμε έξω στη Ζηλία.
Ξυπακούεται. Εγώ έχω καινούριο και μεγαλύτερο στόχο τώρα. Να φτάσω περισσότερο στη δουλειά. Να όντως να ξεκινήσω μεγάλη καριέρα. Και αν έχω κάτι στο κεφάλι μου, να σταματάω. Μακάρι. Το πιστεύεις αυτό? Ναι, το πιστεύω. Θα το καταφέρεις. Πάρα πολύ. Είσαι και το ήξερα. Κάτσε μου, δώσω κάτι. Get out of bitches. Δεν θέλω να πιστεύω ότι το έχασα. Πρώτη φορά για πολύ καιρό ένιωσα κάτι πολύ χαρούμενο. Ήμουν πολύ χαρούμενη. Ένιωσα ότι όλοι τα κορίτσια όταν πήρα χαρά μου λένε «Α, σου πάει χαρά, είσαι πολύ πάντα χαρούμενη». Είμαι πάντα χαρούμενη. Ενώ έξω έχουν συμβεί πράγματα που δεν μπορώ να κάνω τόσο χαρούμενη. Τι έχω θες? Είσαι καλά. Θες να κάτσουμε? Θες να κάτσουμε? Περίμενε, περίμενε. Ναι, ναι, ναι. Περίμενε. Διασώστρια. Γεύα. Τη διασώστρια. Τη διασώστρια. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Της άξιζε πάρα πολύ. Ήταν μέσα στα άτομα που αξίζουν πάρα πολύ να φτάσουν μέχρι τέλος. Γιατί δεν είναι ότι το έκανε μόνο από το καπρίτσιο της ή θέλω να αποκτήσω περισσότερους followers στο Instagram. Ο λόγος που έχει έρθει είναι επειδή θέλω να βοηθήσω μια κατάσταση, η οικογενειακή μου κατάσταση, είμαι πολύ σοβαρή. Είναι βαρύ. Ήταν πολύ βαρύ. Ανοίξτε το χώρο. Για ανοίξετε το χώρο, ναι, ρε, ανοίξτε, ανοίξτε, ανοίξτε όλοι. Φύγετε από πάνω, φύγετε από πάνω. Φύγετε, φύγετε, φύγετε. Φύγετε και κλείστε λίγο τα φώτα εδώ, παιδιά. Ζαλίζουν τα φώτα. Άκουσέ με. Ανέπνε από τη μύτη, κοίταξέ με. Ξανά. Εντάξει, καλύτερα, ε. Πόσο πάλι μου έχει. Το οξυγόνο είναι, εντάξει, 99%. Οι άνθρωποι είναι όμορφοι. Οι άνθρωποι που είναι γύρω. Και εγώ έχω βρεθεί εδώ, σε αυτό το μέρος, τόσο όμορφος ανθρώπος που... Δεν ξέρω, που πιστεύω ποτέ δεν θα ξεχάσω. Ωραίο το πατάκι. Ναι, ναι, όλα καλά. Μου πέρασε, μου πέρασε. Ευχαριστώ. Δεν σου πέρασε, κάτσε κάτω και μην μιλάς. Εκεί εσύ. Πότε σε άλλη μέρα θα κάτσετε μαζί μου, Βίκυ Καγιά, όταν έπεσα κρίση εμφανικού και θα μου δώσει πατατάκια στο στόμα? Πότε, α. Νομίζω ποτέ. Έλα, μωράκι μου, έλα, κοριτσάκι μου. Έλα, αγάπη μου, ρέμισε, παρακαλώ. Απλά... λίγο φοβάμαι να βγω έτσι. Πού θα πας, για ξέρεις εγώ. Πού δεν θες να πας? Στο εδώ, γιατί που πρέπει πάντα να ζωλεύω σερβιτόρα και να μην προλάβω να πάνε στο πανεπιστήμιο για να ζω σαν λεφτά και σε μένα. Κοίταξέ με, κοίταξέ με. Έχει ανοίξει ένας άλλος δρόμος μπροστά σου τώρα. Ναι, το ξέρω. Προσωρινά μόνο. Ναι, θα το βρω. Θα σε βοηθήσουμε όλοι. Ευχαριστώ. Θα το βρω. Και θα πας στο πανεπιστήμιο και όλα θα γίνει. Είσαι πολύ μικρή ακόμα. Ναι. Θα είσαι μια χαρά. Πίστεψέ με, στο υπόσχομαι. Το πιστεύω. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο έξω. Δεν θα είναι εύκολο. Αλλά ξέρω ότι θα το καταφέρω. It's okay. It's okay. Αλλά... θέλω να βοηθήσω. Θα τα βοηθήσεις όλα, θα γίνει. Ηρέμησε. Ησύχασε τώρα. Έχεις καλά? Καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Ναι. Πραγματικά... είναι πολύ στενάχωρο. Όσοι άνθρωποι έχουν ένα σπίτι να κοιμούνται, έχουν μια οικογένεια γύρω τους που τους αγαπάει, έχουν τους γονείς τους που τους στηρίζουν, που τους σπουδάζουν, που τους μεγαλώνουν, πρέπει να είναι πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι, γιατί υπάρχουν άτομα, όπως τη Γεύα, που δουλεύει αυτή για να συντηρήσει την οικογένειά της. Και πιστεύω ότι βγαίνοντας από εδώ, πραγματικά θα βρει δουλειά και θα τα καταφέρει. Και δεν θα ξαναστεναχωρηθεί για αυτά και θα σπουδάσει και θα δουλεύει και θα βοηθήσει και την οικογένειά της και θα είναι μια χαρά, πιστεύω, στη Γεύα.